Το έργο της ομάδας του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ψηφιοποίηση της πολεοδομικής βάσης του Δημοσίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι στη διάρκεια συνέντευξης τύπου από την απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, Λάζαρος Βασιλιάδης, με το έργο αυτό έγινε ουσιαστικά σάρωση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και αποθήκευση του αναλογικού αρχείου της Πολεοδομίας Καβάλας με σκοπό την διάσωσή του και την περαιτέρω χρησιμοποίησή του από κάθε ενδιαφερόμενο, όπως μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Η ομάδα εργασίας που ανέλαβε το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου της Πολεοδομίας συγκροτήθηκε από 17 συνολικά μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα από 11 αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς, 2 αρχιτέκτονες μηχανικούς, έναν μηχανολόγο μηχανικό και έναν μηχανικό χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Το έργο της ομάδας εργασίας διήρκησε 15 μήνες, ενώ το τελικό παραδοτέο ψηφιακό αρχείο απαρτίζεται από 114 φακέλους με συνολική χωρητικότητα 64,5 GB. Ήταν μια πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, μετά από παρέννηση του Συλλόγου των Τοπογράφων Μηχανικών του Ρουμού Καβάλας, όσον αφορά την ανάγκη διάσωσης του αναλογικού αρχείου της πολεοδομίας και την ηλεκτρονική αρχειοθέτησή του. Έγινε αυτή η ομάδα εργασίας, αποτελούνταν από τα άτομα που προαναφέρθηκαν. Θέλω να πω ότι η σάρωση έγινε σε χώρο της πολεοδομίας, με 2 σαρωτές, ένας Α0 και ένας Α3. Σε καθημερινή βάση εργαζόντουσαν τα άτομα 6 ώρες, ήταν ένα τρίωρο για κάθε άτομο. Θέλω να πω ότι επίσης ήταν πολύ σημαντική και η βοήθεια του Τμήματος Αναλογισμού της Πολεοδομίας, γιατί είχε την εποπτεία και τον έλεγχο για να μας δίνει τους φακέλους από το αρχείο της Πολεοδομίας προς την ομάδα εργασίας. Σαρώθηκαν τα εγκεκριμένα σχέδια της πόλης Καβάλας και των οικισμών όλου του νομού Καβάλας. Σαρώθηκαν επίσης οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης Καβάλας και των οικισμών του νομού Καβάλας, όλες τις τροποποιήσεις σχεδίου πόλης δηλαδή. Σαρώθηκαν και το υλικό από τους φακέλους που έχει να κάνει με τις οριοθετήσεις των οικισμών του νομού Καβάλας, τα διαγράμματα και οι πίνακες πράξης εφαρμογής σε κάθε οικισμό όπου είχαν γίνει. Εδώ θέλω να τονίσω ότι υπάρχει κάποια έλλειψη, θέλει να γίνει και κάποια σάρωση των τεχνικών στοιχείων των πράξεων εφαρμογής. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός ιστότοπος, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε μηχανικός, συμβολογράφος, δικηγόρος να πηγαίνει από το γραφείο του οποιαδήποτε ώρα και ημέρα να παίρνει την απαραίτητη τεχνική πληροφορία χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς να χρειάζεται χρόνος για αιτήσεις σε κάθε υπηρεσία. Το έργο το οποίο έγινε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το αρχείο του τμήματος είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ πολύπλοκο, με πάρα πολλές αλλαγές στη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει πρώτον στο να έχει πρόσβαση ή μηχανική, αλλά θα χρησιμεύσει και σε εμάς για αποφυγή λαθών και εξοικονόμηση του χρόνου, πολύ σημαντικού χρόνου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από εμάς η δουλειά μας ήταν να ομαδοποιήσουμε όλες τις εργασίες για να μπορέσει να γίνει σωστή ψηφιοποίηση. Δίνουμε τα στοιχεία του χρήστη, τον κωδικό μας που έχουμε αποκτήσει από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Και εδώ βλέπουμε τους διαθέσιμους φακέλους. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να πάμε στο παλιό, μπορούμε να πάμε σε έναν φάκελο της Ελευθερούπολης. Μπορούμε να επιλέξουμε, είναι ταξινομημένα με βάση τις οδούς. Μπορούμε εύκολα να βρούμε ποια οδό μας ενδιαφέρει και ποιο οικοδομικό τετράχωνο. Και να δούμε εδώ πέρα διάγραμμα τροποποίησης. Το ανοίγουμε. Μέχρι να ανοίξει να σας παρουσιάσω παραδείγματος χάρη ένα έντυπο με περιεχόμενα ενός φακέλου το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί. Ένα διάγραμμα τροποποίησης κάποιο συγκεκριμένο. Και εδώ πέρα το διάγραμμα τροποποίησης που έχει ψηφιοποιηθεί, μπορούμε να το περιστρέψουμε για να είναι καλύτερα, να φαίνεται καλύτερα. Και είναι ακριβώς ο χάρτης ο οποίος ήταν σε έντυπη μορφή. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε το χάρτη.
και να πάμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο και να δούμε τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο χάρτης αυτός, όπως ακριβώς θα ήταν αν πηγαίναμε και επισκεφτόμασταν στην Πολεοδομία. Έτσι μπορούμε να κάνουμε όλες αυτές τις εργασίες ή να δούμε τα στοιχεία που θέλουμε μέσω ίντερνετ και της ιστοσελίδας της συγκεκριμένης.